Τα ζητήματα της δημόσιας υγείας και της κατά το δυνατόν αποκατάστασης των ζημιών στη Θεσσαλία είναι που απασχολούν επί του παρόντος τις ελληνικές αρχές. Ως προς τα νεκρά ζώα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης έκανε λόγο για έντονη κατάσταση, σημειώνοντας ωστόσο ότι η λειτουργία της ΒΥΠΕ Λάρισα συμβάλλει στη βελτίωσή της. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Σοφία Αγαπηδάκη πάντως όσον αφορά στα αναφερθέντα περιστατικά εμφανίστηκε καθησυχαστική. Έχουμε μέχρι τώρα από την αρχή έναξης της πλημμύρας 130 συνολικά κρούσματα γαστρεντερίτιδας και 126 κρούσματα λίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού. Να πούμε ότι ο αριθμός αυτός των κρούσματων δεν εμπνέει ανησυχία καθώς είναι αναμενόμενος για την περίοδο και την εποχή. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση κανενός από τους ανθρώπους που νοσηλεύονται, ούτε των δύο επιπλέον που έχουμε σήμερα, και δεν έχουμε μέχρι τώρα σειροές κρουσμάτων σε καμία περιοχή. Ενδεικτικό της επίγουσας κατάστασης είναι ότι και οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν ρόλο στην αποκομιδή των νεκρών ζώων, όπως και στις παραδόσεις ζωοτροφής με σινούκ σε κτηνοτρόφους των αποκλεισμένων περιοχών. Μηχανήματα της περιφέρειας Θεσσαλίας εργάζονται πυρετοδός για να αποκαταστήσουν την πρόσβαση στα χωριά, ενώ ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός χαρακτήρισε καλοδεχούμενη και επιβεβλημένη την έρευνα που διέταξε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Στο ζήτημα της πρόσβασης στην περιοχή, ωστόσο, αν και στη Λάρισα Στρικάλων και σε οδούς του επαρχιακού δικτύου η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί, δεν ισχύει το ίδιο για την ΠΑΘΕ, που παραμένει κλειστή τουλάχιστον μέχρι το Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά στις αποζημίωσεις τέλος, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Χρήστος Τριαντόπουλος ξεκαθάρισε πως μέσω της ΑΑΔΕ θα διασφαλιστεί ότι αυτές θα δοθούν σε όλους όσοι τις δικαιούνται.